Θα πάμε στη Βάλια Αμπούη, η οποία μας έχει ετοιμάσει μια παρουσίαση αναφορικά με τους εμβολιασμούς που έχουν να κάνουν των παιδιών, 5 έως 11 ετών. Έχουμε καινούρια στοιχεία. Υπενθυμίζουμε ότι στις 18 Δεκεμβρίου άνοιξε η συγκεκριμένη πλατφόρμα. Μεγάλο το ενδιαφέρον. Πάμε λοιπόν να δούμε τι καινούρια στοιχεία έχουμε όσον αφορά τους εμβολιασμούς των παιδιών στην Κρήτη. Μάλιστα, θα πρέπει να πούμε ότι το Σάββατο που άνοιξε η πλατφόρμα είχαμε 284 εμβόλια. Πραγματοποιήθηκαν 284 εμβόλια στην Κρήτη, ενώ το διάστημα από 18 Δεκάτου έως 21 Δεκάτου διεξήχθησαν 521 εμβολιαστικά δόσεις. Να υπενθυμίσουμε ότι οι εμβολιασμοί γίνονται σε 6 εμβολιαστικές γραμμές, δηλαδή σε Παγνή, σε Βενιζέλιο, Νοσοκομείο Χανίων, Ρεθύμνου, Αγίου Νικολάου και Ιεράπετρας. Στη συνέχεια θα μπουν και οι ιδιώτες παιδίατροι στη συγκεκριμένη ενέργεια, ενώ οι εμβολιασμοί γίνονται 2 φορές εβδομαδιαίως, Τετάρτη απόγευμα, Σάββατο πρωί, ενώ στο Πανεπιστημιακό που υπάρχει μεγαλύτερη κίνηση, οι εμβολιασμοί γίνονται κάθε Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, αλλά και Σάββατο πρωί. Σε κάθε εμβολιαστική γραμμή πραγματοποιούνται 50 εμβόλια ημερησίως. Πάντως, να προσθέσω στα όσα αναφέραμε προηγουμένως για την εισήγηση, στα όσα ανέφερες προηγουμένως για την εισήγηση, ναι. Η Όμικρον μας τρέχει με λυγιώδεις ρυθμούς και γι' αυτό επανήλθε σήμερα η Επιτροπή των Ειδικών. Αν και χθες είχαμε τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού για 2 self-test, οι εξελίξεις φαίνεται μέρα πως είναι μέρα τα δεδομένα αλλάζουν. Και είναι αυτό που είπες και εσύ, ότι πάμε σε αναστολή των εκδηλώσεων σε ανοιχτούς χώρους. Ανοιχτούς χώρους, αναστολή εκδηλώσεων, είτε για φεστιβάλ, οτιδήποτε έχει να κάνει για εκδηλώσεις. Εγώ θέλω να αναφέρω κάτι, ότι έχουμε να κάνουμε με εισήγηση και όχι με μια ελλειμμένη απόφαση. Mm-hmm. Δηλαδή κάτι το οποίο μπορεί να αλλάξει. Και στον Πρωθυπουργό υπήρχε μια εισήγηση αναφορικά με τους κλειστούς χώρους και τους εμβολιασμένους θα πρέπει να μπούμε ένα self-test. Ωστόσο, δεν πέρασε από την κυβέρνηση. Είναι ένα καμπανάκι πάντως, γιατί βλέπουμε, Νίκο, κυρίες και κύριοι, ότι εξελίσσεται η Όμικρον. Σωστά, εξελίσσεται η Όμικρον. Θα μου επιτρέψει ένα υποκειμενικό σχόλιο. Αυτό το καμπανάκι θα πρέπει να γίνει λίγο πιο ξεκάθαρο. Ναι, ωραία, έχουμε να κάνουμε με πανδημία. Καθημερινά τα δεδομένα αλλάζουν, αλλά ο σχεδιασμός θα γίνει λίγο πιο ξεκάθαρος. Και μάλιστα τώρα λένε πριν τις γιορτές. Ακριβώς. Ενώ λέγαμε για μετά, δηλαδή, τις δύο μέρες πριν τις γιορτές, πάμε λίγο να αλλάξουμε τα δεδομένα και να υπάρξει αναστολή εκδηλώσεων σε εξωτερικούς δημόσιους χώρους. Κάποιοι έχουν κάνει τον προγραμματισμό τους, κάποιοι έχουν κλείσει κάποιους χώρους. Πρέπει να ξεκαθαρίσει λίγο το τοπίο. Λοιπόν, πάμε να συναντήσουμε την κυρία Ελευθερία Παπαδοπούλου. Είναι χαρά μας, την φιλοξενούμε σήμερα στην εκπομπή μας. Πρόεδρος της Παγκρίτιας Παιδιατρικής Εταιρείας, Διευθύντρια του Εθνικού Συστήματος Υγείας και βέβαια παιδίατρος. Την καλησπέρα μας, κυρία Παπαδοπούλου. Γεια σας και από μένα. Χαίρομαι πολύ που συμμετέχω στην εκπομπή σας. Δική μας η χαρά. Που κάνετε στην Παγκρίτια Παιδιατρική Εταιρεία. Δική μας η χαρά. Τα να δεδομένα μιλήσουμε για τα εμβόλια στα παιδιά. Βέβαια. Και για τη σημασία του εμβολιασμού, που πραγματικά ακριβώς και εμείς με μεγάλη έκπληξη και χαρά βλέπουμε ότι είχαμε πολύ θετική αποδοχή από τους γονείς, από τα παιδιά και μεγάλη συμμετοχή στις πλατφόρμες του εμβολιασμού. Κυρία Παπαδοπούλου. Και αυτό είναι ένα πάρα πολύ θετικό μήνυμα θετικό που παίρνουμε σήμερα από τα παιδιά μας και από τους γονείς. Θέλω να ξεκινήσω με την εξής ερώτηση. Απέναντι στις όποιες αμφιβολίες γονέων να εμβολιάσουν τα παιδιά τους, η κυρία Παπαδοπούλου, η κυρία Ελευθερία Παπαδοπούλου, τι απαντά, τι έχει να τους πει? Κοιτάξτε, η Ελευθερία Παπαδοπούλου, σαφώς η ίδια σαν άτομο, ίσως δεν έχει τόσο σημασία το τι απαντά, όσο έχει τεράστια σημασία τι απαντά η παγκόσμια επιστημονική κοινότητα, οι παγκόσμιοι οργανισμοί, οι παιδιατρικές εταιρείες, τόσο οι αμερικανικοί, ευρωπαϊκές, αλλά και εθνικές επιτροπές, όλες ομόφωνα απαντούν ότι τα εμβόλια στα παιδιά μας, και μιλάμε τώρα πια για τις ηλικίες τις πιο μικρές, γιατί ήδη για τους εφήβους οι εμβολιασμοί έχουν προχωρήσει και πάνω από 20 εκατομμύρια έφηβοι, παιδιά άνω των 12 ετών έχουν εμβολιαστεί στη ΣΥΠΑ και στην Ευρώπη. Μιλάμε λοιπόν για τα μικρότερα παιδιά, τις ηλικίες 5 με 11 ετών. Απαντάμε λοιπόν ανεπιφύλακτα ότι τα εμβόλια αυτά είναι απολύτως ασφαλή και αποτελεσματικά για τα παιδιά μας, ναι, και συστήνουμε να γίνονται ανεπιφύλακτα, χωρίς κανέναν δισταγμό και χωρίς κανένα δίλημα, να δίνουν οι γονείς τη συγκατάθεσή τους και να προχωράνε στον εμβολιασμό των παιδιών.
Πάντως αρχίζει και αυξάνεται, μεγαλώνει η ανησυχία και στην εκπαιδευτική κοινότητα και ακόμα και σε αυτές τις μικρές ηλικίες. Αρκεί να σας αναφέρω ότι τις τελευταίες ημέρες έχουμε 186 κρούσματα σε σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, 24 το τελευταίο 24ωρο στο Ηράκλειο και 56 στα Χανιά. Που σημαίνει ότι ο κορονοϊός πλέον ανοιχτά χτυπάει και τις πιο μικρές ηλικίες. Κυρία Παπαδοπούλου, υπάρχουν κάποιες κατηγορίες. Εδώ θα ήθελα να πω, θα μου επιτρέψετε να πω, γιατί υπήρξε πριν ένα χρόνο περίπου μία εντύπωση ότι τα παιδιά δεν κολλάνε τόσο εύκολα και αν θέλετε δεν μεταδίδουν τόσο εύκολα όπως οι ενήλικες. Αυτό διαπιστώθηκε ιδιαίτερα τώρα στο τελευταίο κύμα της πανδημίας, ότι δεν ισχύει. Είχαμε δηλαδή αύξηση του αριθμού των κρουσμάτων και στα παιδιά και αύξηση των νοσηλιών στα παιδιά. Βέβαια θα πούμε ότι τα παιδιά σίγουρα περνάνε την όσο COVID υπιότερα σε σχέση με τους ενήλικες. Όμως αυτό δεν σημαίνει ότι δεν κάνουν και τα παιδιά επιπλοκές, κάποιες φορές σπάνια μεν, αλλά πολύ σοβαρές. Και ιδιαίτερα θα αναφερθώ στο πολυοργανικό φλεγμονώδες σύνδρομο που αφορά αποκλειστικά αυτή την παιδική ηλικία, 5 έως 11 ετών, εμφανίζεται περίπου 2 με 4 εβδομάδες μετά από την νόσηση από τον κορονοϊό, ναι, και μπορεί να προσβάλλει πολύ σοβαρά την καρδιά. Επομένως, το μήνυμα είναι ότι ναι, τα παιδιά και νοσούν και κολλάν και μεταδίδουν. Μάλιστα. Και επομένως η συμμετοχή τους στο να χτίσουμε αυτό το τείχος ανοσίας στην κοινότητα θα είναι πάρα είναι πολύ σημαντική. Θέλω να σας ρωτήσω, ναι, αν υπάρχουν κάποιες κατηγορίες παιδιών που αντιμετωπίζουν κάποια μικροπροβλήματα ή προβλήματα υγείας και θα πρέπει να απευθυνθούν στον παιδίατρο πριν προχωρήσουν σε εμβολιασμό. Κοιτάξτε να δείτε. Το εμβόλιο για τον κορονοϊό, ναι, μπορεί να το κάνει το κάθε παιδί. Δεν υπάρχουν αντενδείξεις. Τι θέλω να πω. Ιδιαίτερα τα παιδιά τα οποία έχουν κάποια προβλήματα υγείας και αναφέρομαι σε ομάδες παιδιών με συγγενείς καρδιοπάθειες, με χρόνια αναπνευστικά προβλήματα, με διάφορες διαταραχές μεταβολισμού. Αυτά κυρίως τα παιδιά είναι που θα πρέπει, οι ομάδες δηλαδή υψηλού κινδύνου, να εμβολιαστούν από τις πρώτες. Δεν έχει το εμβόλιο καμία αντένδειξη από ό,τι έχουν αποφανθεί μέχρι τώρα οι ειδικοί για κανένα ουσιαστικά παιδί, ακόμα και για τα παιδιά τα οποία έχουν σοβαρές αλλεργίες, μπορεί να γίνει το εμβόλιο κανονικά, με μια εξαίρεση πάρα πολύ σπάνια, δηλαδή να υπάρχει κάποια αλλεργία στο έκδοχο του εμβολίου, η οποία είναι εξαιρετικά σπάνια. Άρα ακόμα και τα παιδιά με αλλεργίες, με βροχικό άσθμα, με συγγενείς καρδιοπάθειες, ιδιαίτερα τα παιδιά με παχυσαρκία, θα το τονίσουμε. Πολύ σημαντικό, πολύ σημαντικό αυτό που λέτε. Θα πρέπει να εμβολιαστούν και μάλιστα από τα πρώτα. Έχετε μήπως εικόνα του πώς εξελίσσεται η εμβολιαστική διαδικασία, γιατί πριν από λίγα 24 ώρα δεν μπορούσαν να κλείσουν οι γονείς ραντεβού στη συγκεκριμένη πλατφόρμα. Έχουμε κάποια νεότερα γι' αυτό? Τα μηνύματά μας είναι ότι ουσιαστικά δεν περιμέναμε να υπάρχει αυτή η μεγάλη συμμετοχή στους εμβολιασμούς, με αποτέλεσμα πλέον να περιμένουμε την επόμενη δόση εμβολίων, δηλαδή από τις 3 Ιανουαρίου και μετά, που θα ξανανοίξει η πλατφόρμα, για να μπορέσουν οι γονείς να βρούνε εμβόλια, διότι λόγω της μεγάλης συμμετοχής στους εμβολιασμούς, πλέον είμαστε σε αυτή τη φάση. Άρα, από τις 30 Ιανουαρίου που περιμένουμε ότι θα έρθουν οι επόμενες δόσεις εμβολίων, οι γονείς θα βρούνε. Και σίγουρα θα υπάρχει προσπάθεια και από εμάς τους παιδίατρους να αυξήσουμε τις εμβολιαστικές μας μονάδες. Θα θέλαμε δηλαδή στο εμβολιαστικό πρόγραμμα να συμμετέχουν και θέλουν να συμμετέχουν ιδιώτες παιδίατροι. Πάντα βέβαια κάτω από την καθοδήγηση του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, ώστε να υπάρχουν ασφαλείς συνθήκες όσον αφορά την χορήγηση των εμβολίων και τη συντήρηση κυρίως των εμβολίων. Και από εκεί και πέρα θα προχωρήσουμε κανονικά στον εμβολιασμό των παιδιών. Μάλιστα, μάλιστα. Απολύτως σαφής. Κυρία Παπαδοπούλου, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ για τη συζήτηση που είχαμε. Δόθηκαν απαντήσεις υπέρ του εμβολιασμού η επιστημονική κοινότητα. Να απευθύνονται στους παιδιάτρους, πρέπει να εμβολιαστούν τα παιδιά.
Τι να πούμε, ας ελπίσουμε όλα να πάνε καλά, κύριε Παπαδοπούλου. Πρέπει να εμβολιαστούν και θέλω να δώσω και το εξής μήνυμα, αν μου επιτρέψετε, τελειώνοντας, γιατί το θίξατε στην αρχή και θέλω να το πω. Ναι. Πρέπει να εμβολιαστούν τα παιδιά και πρέπει να μείνουν ανοιχτά τα σχολεία. Γιατί κοιτάξτε να δείτε, υπάρχουν και μακροπρόθεσμες συνέπειες στην υγεία των παιδιών και αυτές τις ξεχνάμε καμιά φορά και αυτές ίσως είναι και οι σοβαρότερες. Τα παιδιά λόγω της πανδημίας έχουν σοβαρές συνέπειες στην ψυχική τους υγεία. Πολύ σημαντικό, βέβαια. Δέχτηκαν την κοινωνική απομόνωση, τράφηκαν στα ηλεκτρονικά παιχνίδια, αυξήθηκε η παιδική παχυσαρκία, έχουμε έκπτωση στις σχολικές τους ικανότητες και επομένως θα πρέπει να παραμείνουν στη σχολική και την εξωσχολική τους δραστηριότητα, να μείνουν κοντά στους φίλους τους, να προστατέψουν τα ευάλωτα μέλη της οικογένειάς τους. Για αυτούς όλους τους λόγους τα παιδιά πρέπει να εμβολιαστούν. Μάλιστα. Και επομένως η Παγκρίτια Παιδιατρική Εταιρεία στηρίζει τους εμβολιασμούς ανεπιφύλακτα και καλεί όλους τους γονείς να προχωρήσουν στον εμβολιασμό των παιδιών τους και να μην φοβηθούν τίποτα. Να σας ευχαριστήσουμε με αυτό το ηχηρό, το ζεστό Ακριβώς. μήνυμα να κλείσουμε τη συζήτησή μας. Να είστε καλά. Εύχομαι καλές γιορτές σε όλους. Καλές γιορτές και σε εσάς, κυρία Παπαδοπούλου. Να είστε καλά.